προσλήσεις, όχι ιδιαίτερα σοβαρά, εκτός από τον Φίλιππο φυσικά που είναι δοκιμές τραυματίας, αλλά μικροενοχλήσεις, Μέση, ο Παύλος, ο Νοβότιν που έχει ένα μικρό σφίξιμο στη γάμπα που το φοβόμαστε λίγο, αυτό τον κράτησα έξω σήμερα, να μην έχουμε κάτι χειρότερο. Ο Παύλος έχει Μέση, είπες. Ναι, με τη Μέση. Το γήπεδο που παίξαμε στη Φιλανδία ήταν αρκετά σκληρό. Κάναμε δύο προπονήσεις και έναν αγώνα και νομίζω ότι είχαμε κάποια κατάλοιπα από εκεί. Και έσκεται το γάμπα. Το ευχάριστο είναι ότι βλέπετε ότι μπαίνουν τα υπόλοιπα παιδιά και καλύπτουν τις τυχόν τρύπες, ας πούμε, που δημιουργούνται όταν είναι κάποιος τραυματίας. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για να προπονηθεί και για την ομάδα. Δημιουργεί αυτοπεποίθηση στην ομάδα και πίστη. Αυτό είναι πολύ καλό για το μέλλον. Σε τυχόν δυσκολίες σε κάποια παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πάρα πολύ από κάθε παιδιά που να παίρνουν το περισσότερο χρόνο και έχουν και το ευθύνη μέσα στο αυτό έχει σχήμα. Έχουμε κανένα νεότερο για κάποια ενίσχυση? Με δεδομένο ότι πλησιάζει η λήξη μεταγραφικής περίοδου. Ναι, το βλέπουμε πιο ζεστά. Έχει ομάδα ακραίος. Με αυτούς ακραίους δεν είναι μια Αλεξανδρούπολη. Γράφουμε κάμερα. Ναι. Με αφορμή τελειώνει και οι ημερομηνίες που εισέχουμε. Το βλέπουμε πιο ζεστά τώρα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι που να είμαστε πιο κοντά. Μπορούμε